πέταξαν μέχρι την κορυφή της Ευρώπης, έγραψαν ένα ελληνικό θρίαμβο και επιβεβαίωσαν τη μεγάλη κλάση τους. Η Κατερίνα Στεφανίδη και η Νικόλ Κυριακοπούλου κατέκτησαν το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο αντίστοιχα στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου. Και λίγες στιγμές μετά τον απόλυτο θρίαμβο δεν ξέχασαν την πληγωμένη Ελλάδα από τη φωνική φωτιά στο μάτι και τα δεκάδες θύματα. Εμείς πέτυχε μια περίεργη περίοδο στο να είμαστε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τόσο κοντά στην τραγωδία που συνέβη και ο καθένας σαφώς το περνάει και διαφορετικά. Για μας είναι πολύ σημαντικό ότι μπορούσαμε να βρεθούμε εδώ και ξέρω ότι δεν θα φέρει πίσω ανθρώπους, δεν θα φέρει πίσω σπίτια και αυτοκίνητα που έχουν καεί, αλλά εμείς μπορούμε να κάνουμε μόνο αυτό, μόνο σε αυτό είμαστε καλοί και ελπίζω ότι φέρνουμε κάποια χαρά στον κόσμο. Η μεγάλη επιτυχία δεν έριξε στη λύθη την έντονη θλίψη που έχει απλωθεί πάνω από τη χώρα. Και η αφιέρωση προς τους Έλληνες είχε τη δική της σημασία. Ελπίζω να δώσαμε λίγη χαρά στη χώρα μετά από όλο αυτό που συνέβη πριν λίγες μέρες. Τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ένας αγώνας φανταστικός. Η Κατερίνα Στεφανίδη, η κορυφαία αθλήτρια επί κοντό στον κόσμο τα τελευταία χρόνια, επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της. Με άλμα στα 4 μέτρα και 85 εκατοστά, υπερασπίστηκε τον τίτλο της, έκανε το repeat και έγινε η πρώτη εκπρόσωπος του ελληνικού στίβου που το καταφέρνει. Παράλληλα, είναι η μοναδική αθλήτρια στην ιστορία του επικοντό που καταφέρνει να κατακτήσει δύο διαδοχικά χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με ισάριθμα ρεκόρ αγώνων. Αυτό ήταν το τρίτο σερί ευρωπαϊκό μετάλλιο για τη Στεφανίδη, καθώς το 2014 στη Ζυρίχη είχε κατακτήσει το ασημένιο. Το άγχος του φαβορί, το άγχος του ότι έρχομαι έχοντας τον τίτλο και ότι πρέπει να το ευχαριστήσω ήταν πολύ διαφορετικό για μένα. Αλλά το καταφέραμε, είναι το πρώτο και μετά έρχεται και το παγκόσμιο και ο Ολυμπιακοί αγώνες, οπότε χαίρομαι που βγήκε το πρώτο. Η Νικόλ Κυριακοπούλου στον πρώτο μεγάλο αγώνα μετά τη γέννηση της κόρης της έκανε την καλύτερη εμφάνισή της για φέτος. Πέταξε πάνω από τα 4,80 και εξασφάλισε το ασημένιο μετάλλιο. Με το μετάλλιο αυτό, η Κυριακοπούλου έφτασε τα δύο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μετά το Χάλκινο το 2012 στο Ελσίνκι. Εγώ νιώθα τρομερή σιγουριά ότι θα πάρω μετάλλιο. Δεν ξέρω γιατί. Νιώθα πολύ καλά. Ήταν πολύ σημαντικό, ειδικά για μένα, μετά την εγκυμοσύνη μου και τη γέννηση του παιδιού, να γυρίσω και να πάρω ένα μετάλλιο για να μπορούν να με υπολογίσουν ακόμα περισσότερο οι συναθλητριές μου από το εξωτερικό. Τις δύο αθλήτριες συνεχάρισαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και οι αρχηγοί των κομμάτων. Με τα δύο μετάλλια στο επικοντό και μετά το χρυσό του Ντεντόγλου στο Μήκος, η Ελλάδα έφτασε τα 3 στο Βερολίνο και τα 26 συνολικά στη διοργάνωση. Σε λίγη ώρα και η απονομή στις Ελληνίδες επικοντίστριες που πέτυχαν να ανέβουν στα δύο πρώτα σκαλιά του βάθρου. Ο Νίκος Σταματέλος είναι μαζί μας. Νίκο. Καλησπέρα. Ιστορική βραδιά, αναμφίβολα, Νίκη. Η χθεσινή για τον ελληνικό αθλητισμό, όχι μόνο για το επικοντό, με την Κατερίνα Στεφανίδη και την Νικόλ Κυριακοπούλου που πήραν χρυσό και ασημένιο μετάλλιο. Και σίγουρα σε λίγο περιμένουμε την απονομή έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου. Στο χώρο που έγιναν οι προκριματικοί της σφαιροβολίας θα γίνει η απονομή, θα ακουστεί ο εθνικός μας ύμνος και νομίζω ότι θα κλείσει αυτή η χθεσινή βραδιά, έστω και με 24 ώρες καθυστέρηση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με δύο γαλανόλευκες σημαίες στα κοντάρια και τον εθνικό ύμνο να ακούγεται. Δεν είναι όμως τα κορίτσια του επικοντό που μας χάρισαν μετάλλιο. Έχουμε ελπίδες ακόμη με τη Βούλα Παπαχρήστου, η οποία λίγο μετά τις 9 αγωνίζεται στο τελικό του τριπλούν, έχοντας την καλύτερη εφετινή επίδοση από τις 12 αθλήτριες που θα αγωνιστούν στο τελικό. Έχουμε και τον ημιτελικό στα 110 μέτρα με εμπόδια από τον Δουβαλίδη. Και έχουν πάρει την πρόκριση για τους τελικούς στο επικοντό ο Κώστας Φιλιππίδης και στο τριπλούν ο Δημήτρης Τσιάμης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Σε λίγη ώρα, λοιπόν, η απονομή.